Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, σας καλωσορίζουμε σε μια ακόμα αναμέτρηση από τη Sony Carina. Καταρχάς, περιμένω τα εύσημα, καθώς με το που άνοιξε τη μετάδοση, υπήρξε το σφύριγμα και υπάρχουν και τώρα οι πρώτοι πόντοι στο παιχνίδι. Μπαμπούλα BC, speaking of which, παρακολουθούμε την αναμέτρηση μεταξύ 70 Sleepers και Μπαμπούλα BC, δύο ομάδες νεοσύστατες στην επίσης νεοσύστατη Evolution League στο μπασκετάκι Σαλονίκα League. Έχω πει πολλές φορές τη λέξη League, πάει μέχρι μέσα, είναι άστοχος όμως ο... να τρέξουνε πάλι οι παίκτες του Μπαμπούλα, θα δεις την μπάλα. Καλά θες Δανίδης, 0-4 λοιπόν. Ο Μπαμπούλας ο οποίος έχει 9 παίκτες στη διάθεσή του εναντί 6 των Sleepers. Sleepers οι οποίοι προέρχονται από 2 σερί ήττες. Οι αντίπαλοι τους απόψε προέρχονται από 2 σερί νίκες. Για 3 μαρκαρισμένο από τη γωνία είναι άστο στο πιγκεκέρι. Ζήτησε το ταμπλό μάλιστα. Από αρκετά αυστηρή γωνία. Ζήτησε την μπάλα έχοντας βρεθεί υπερβολικά ελεύθερος, αλλά δεν πήρε την μπάλα ο Αγγίου. Υπάρχει παράβαση μημάτων. Πολύ δύσκολο να βάλεις ένα κινητό στα τόρυβο, τα κάνεις μετάδοση, anyways. Αλλά έχει κατοχής. 2-4. Κυριάδης. Είναι ένα... μια του Γκανέλη. Εμπνευστής του ονόματος. Στο πολύ ωραίο όνομα και κέρδισε. Της ομάδας, 5 δευτερόλεπτα, έρχεται και δεύτερη. Δεύτερος παίκτης πάνω του θα γυρίσει. Πολύ δύσκολη προσπάθεια, θα εκτοχίσει. 4 όλα. Παίκτης φωνάζει ο Αυδίδης. Κάνω το, θα πάρει ένα screen, πάει μέσα, ωραίο, πήκε ρολ, καλά, και φάουλ. Με εμπνευστή τον Θεωργίου. Δόμαλης. Έχει κερδίσει και μια βολή, 4-6 λοιπόν. Με ταμπλό είναι εύστοχος. Αρχιστά ιδιαίτερο τρόπο εκτέλεσης. Ταράμ, γονάζει από τον Μπάγκο Αυτίδης. Βάρει ένα κρίνα από τον Κανέλη. 15 δευτερόλεπτα, έχει έρθει και βοήθεια πάνω του. Πολύ καλή άμυνα, δεν καταφέρει να λαμπεί η μπάλα. 10 δευτερόλεπτα, έχει σταματήσει τρίπλο να ψάξει. Πάσα θα σβήσει τον Κιούτα. Ο Κιχέρης. Καλό μας γέμιο Γεωργιάδης για 3. Είναι άστοχο και πάλι μαρκαρισμένος. Είχε σε λάθος. Χρόνο και δεν καταφέρει να πάρει το rebound. Τσανίδης, ωραία πάσα, δεν κατάφερε να την αφήσει στο καλάθι όμως. Τουρκίου, Μιλιάδης, έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά η γραμμή άμυνας του Μπαμπούλα και πάλι Γιούτας για 3 αλλιώθηκε προσπάθεια από το προσωπικό αντίπαλο. Δεν κατάφερε να συγκρατήσει την μπάλα του Τσανίδη. Ζωμαλής, αλλαγή κατοχής του πάλι, Αντζίδης. Γιούτας, ο οποίος μας έκανε κάποιες δηλώσεις για 3, είναι εύστοχος. Πέραν στον Δημητριάδη, ο οποίος επίσης μας έκανε κάποιες δηλώσεις. 7-7. Θα πάει στο game, θα μάλλεις. Δημητριάδης, θα ανέβει να του δώσει ένα screen και θα το πάρει από το Σεργίου. Θα υπάρξει προσπάθεια, καλά, θα και φάουν και πάλι. Δεν το μάλλει. Και σκηνάκι στη Σόνικα Άρινα. Είμαστε στις βολές, στη βολή μάλλον, στη γραμμή, μέρος δεύτερο. Και πάλι είναι έρθοχος με ταμπλό. Μέχρι μια μικρή καθυστέρηση να δέσει. Το κουρδόνιο του Βιτσόρης, είναι και αυτό σημαντικό. Υπάρχουν τραυματισμοί, το τελευταίο που θέλουμε. Ζήτης, υπάρχει λάθος πάσα από το Γιούτα. 2-1-2-1-2-1-2-2. Τώρα έχει τρέξει ο Κανέλης, πάει μόνος μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Θα μαζέψει όμως την μπάλα. Θα δώσει τον Κανέλη, υπέροχο passing game. Είναι άστοχος ο Κανέλης, έχει σε τέτοιο rebound. Δεν τη δέχεται ο παίκτης πάνω του, κατάφερε να πάρει την μπάλα. Κανέλης, μέσα, 30 σου για 3. Είναι άστοχος να το δεχεί ελεύθερος. Αυτή τη σε rebound. Δοκιμά στον Κανέλη. Κανέλης. Αυτή της στο κέντρο. 10 δευτερόλεπτα.
Καζιά πάσα μήνα βγάλει, δεν καταφέρει Τσανίδης. Θα κλέψει, πέρασε και τον Γιούτα, πάει μόνος του μέχρι μέσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 7-12. Μήτας ο οποίος στη σχετική ερώτηση όταν ερωτήθη είπε ότι θα προτιμούσε χαμηλό σκορ για τις δύο ομάδες, καθώς είναι λιγότεροι παίκτες, 6 έναντι 9, υπενθυμίζουμε. Αυτζίδης. Αυτζίδης στα 11 δευτερόλεπτα μέχρι μέσα. Υπάρχει στήριγμα. Παπίθυρο επίσης του Σεργίου. Τσαπιστάτη. 2-1 λοιπόν τα φάουλ, 4 λεπτά στην πρώτη περίοδο. Αυτζίδης. Στα 10 δευτερόλεπτα έφτασε μια πάσα, αλλά έχει βρεθεί υπερβολικά ελεύθερος. Θα πάρει ένα τρίποντο με ταμπλό, είναι άστοχος. Μόνο ταμπλό, Δημητριάδης. Σεργίου. Πάγκο στην παγκούλα κάθεται και ο Τζίμι. Ο Ανδρεάδης κάθεται πάσα, δεν κατάφερε να περάσει τον Τζανίδη. Ο οποίος ερχόταν στην κίνηση, ήταν ωραία πάσα. Δημητριάδης, την πάσα στον Κανέλη, αυτός θα βγει, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Εδώ σπερνάει υπόγειο κατά κάποιο τρόπο, λέει απ. Απέναντι στον Σεργίου. Δημητριάδης. 17 δευτερόλεπτα θα πάρει ένα screen. Από Τζόμαλη. Σεργίου. Για 3-8 δευτεροί ελεύθερος είναι άστοχος ο Τσανίδης, υπάρχει μάχη. Πάνω θα περάσει εκτός. Αεροπλάνο. Είμαστε πολύ fly στην Λαμικαρίνα, αυτό θα φταίει. Στην επαναφορά λοιπόν, Σεργίου. Βάζει game, δεν κατάφερε να πάρει την παλαιότητα, θα σπρώξει όμως, θα ξαναπάρει. Ωραία πάσα, βγήκε το φαϊλό στην 3 δευτερόλεπτα, υπάρχει επιθετικό rebound και πάλι ο Ζόμαλης είναι εκεί πέρα. Υπάρχει μια αλλαγή, κάτι υπόθηκε πριν από το παιχνίδι, κάποιος ο Δημητριάδης, αν δεν κάνω λάθος, το λέμε μια επιφύλαξη. Είδε στον πάγκο να γίνονται αλλαγές κάθε 5 λεπτά και πράγματι μόλις ακριβώς στο δεύτερο πεντάλεπτο, κατά την έναρξη αυτή πραγματοποιείται διπλή αλλαγή. Υπάρχει πάρα πολύ καλή άμυνα, δεν κατάφερε να κλέψει όμως. Τσανίδης. 4 δευτερόλεπτα εκ νέου. Γέρης. Τζίμι. Έχει περάσει στο παρκέ. Εγώ σκέσεις κοντάς για τον Μπαμπούλα. Μέχρι στις 5 παραμένουν οι τεχνικά γηπεδούχοι. Γέρης θα γυρίσει, πολύ δύσκολη προσπάθεια, είναι άστοχος. Ο ίδιος είναι δύσκολη μετά, μάλλον μετά από συγκυρία. Για 14 δευτερόλεπτα. Θέλει να πάρει την μπάλα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, είναι άστοχος και πάλι παίζει για το θετικό rebound. Θα πάρει και πάλι μετά από δεύτερη προσπάθεια. Πάλι μετά από την κυρία. Έτσι καλή άμυνα ο Ξόμαλης, θα του κόψει το σουτ. Πρώτη πάσα. Τσανίδη, ίσως έχει βρεθεί ελεύθερος, θα πάρει το τρίποντο. Στα 18 δευτερόλεπτα είναι άστοχος. Ανέλης, σε όχι ιδανική στιγμή, αλλά κατάφερε να πάρει το rebound. Μετάς. Μετάς, Γέρης, σε καλή άμυνα την Δημητριάδης. Πάλι Λιούτας. Καστή πάσα, ο Δανέλη πάρα το περάσει εκτός. Σόμαλη. Υπάρχει time out, έχουν καλέσει οι Skippers βλέποντας τη διαφορά να είναι στους 5 πόντους και μια σφιχτική πίεση των αντιπάλων τους απόψε να αποδίδει. Ο Παρκός για να τους δώσει έξτρα ενέργεια, έξτρα boost, έξτρα κίνητρο. Στους 5 πόντους λοιπόν είναι διαφορά, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα, ο σκορ είναι στο 9-14. Το 77. Θα αναφέρουμε στην αλλαγή την οποία έγινε. Θα το βοήθηκε λοιπόν η μοναδική αλλαγή που είχαν στη διάθεσή τους. Είχα πεντούχοι. Δρανίδης έχει περάσει εντός. Υπάρχει σφίγμα. Αυτζίδης έχει περάσει στον πάγκο. Πάω για δύο βολές. Θα εκπληρωθεί στον Σόμαλη. Άστοχο στην πρώτη φορά από μια μικρή περιπέτεια. Γέρης. Δικαιούται μία ακόμα. 2-2 τα ματικά 3-57 πριν την λήξη της πρώτης περίοδου. Ναι, άστοχο στη δεύτερη. Είχαν πολλοί παίκτες πολύ παθιασμένα για να πάρουν το επερχόμενο rebound. Τζίμι. Πάει μέχρι μέσα. Ταχύτατα, αποφασιστικότατα. Αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ο Τσόρης. Δεν έχεις κάτω δίκιο τον προσωπικό αντίπαλο, όλα καλά, δεν υπάρχει κάποια
ανησυχία. Δεν υπάρχει καν αναγκαστική αλλαγή. Όλα καλά λοιπόν, 10-16. Παγίδα φωνάζει κάπου από τον πάγκο. Μέσα ένα running floater είναι άσπρο του Αντρανίδης. Σπάστε και το έσπασε μάλλον το John Press. Μόνος του μέχρι μέσα είναι άσπρος στο κόμπι του κόμπιου Σιώτας. Αν υπάρχει επιθετικό rebound πάλι. Αντρανίδης θα γυρίσει, πολύ ωραία προσπάθεια, είναι άστοχος, πάρα πολύ δουλειά, ξόμαρες, θα πάρει το επιθετικό rebound, είναι άστοχος, ο ίδιος πάει και πάλι. Πολύ περίπλοκη πληθωρική συγκυρία. Τελικά η μπάλα σε κύριο Φιχέρη, ο οποίος καθαρίζει το rebound. Κυριάδης. Κυριάδης στα 13 δευτερόλεπτα, έφτιαξε την πάσα, χαμηλά δεν την βρήκε στον Κανέλη. Λιούντας. Σε τετερωθεί ο Κανέλης μέσα από την ρακέτα. Γιουργιάδης θα πάρει ένα screen. Ένα jump shoot με πολύ μεγάλη καμπύλη στο τέλος του χρόνου της επίθεσης, είναι άστοχος. Μακρινή πάσα από τον Σιώτα στον Τσανίδη, ο οποίος έχει βρεθεί ελεύθερος. Αφήσει για μία ακόμα φορά την μπάλα στο καλάθι, 10-18. Τσανίδης ανέβει και πάλι πολύ ψηλά η άμυνα την Μπαμπούλα για να πιέσει. Μία ακόμα παγίδα, πήγε για τον κλέφτη και πάλι Τσανίδης. Τελικά η πάσα πήγε στον Τσόμελη και τώρα 2-2, ενώ θα δώσει την μπάλα Τσανίδης στο Σιώτα, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 10-20, double score στη ζώνη Καρίνα. Χέρις. Είναι πολύ ψηλά ο Τσανίδης, έχει πέσει κάτω και χέρις. Υπάρχει μάχη, δεν θα δει τζάμπολ ή όχι, για να δούμε μέχρι στιγμής. Και... πόδι. Τα του Τσανίδη, μάλιστα λέει στη ρεφ πόδι, ε. Σαν να το κατάλαβε. Χέρις είναι το κοϊδόνιο του. Τσανίδης λοιπόν στην επαναφορά. Τον καλά, όλα έτοιμα, Τζίμι. Ζήτησε και πάλι την μπάλα, δεν πήρε. Θα πάει στην game, Πετσόρης. Για τρεις, είναι άστοχος. Τσανίδης, υπάρχει επιθετικό rebound, ένα ακόμα. Έχει Σιώτα. Της αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 10-22. 2-2 παραμένουν τα φάουλ, Γεωργιάδης. Λιούτας για 3, θα πάρει και αυτό, είναι άστοχος. Τιμή το rebound που θα ψάξει, μια μακρινή πάση η οποία θα βρει το Σιώτα. Λιούτας είναι εκεί πέρα, ωραία πάση στον Τζανίδη, ο οποίος θα κοπεί αλλά με φάουλ από την Κανέλη. Μια ακόμα αλλαγή και θα περάσει στον παγκό. Αντζίδης και πάλι στο παρκέ. Τσανίδης στις βολές λοιπόν. Έστω εγώ στην πρώτη, 10-23. Στην πρώτη, στη δεύτερη, 10-24, σε περίπτωση που ξεχάσετε μαθηματικά πρώτη δημοτικού. Αντζίδης. Τσανίδης. Με 2 δευτερόλεπτα θα περάσει. Υπάρχουν 8 δευτερόλεπτα όμως. Ένα σε ένα, τσακ. Πιο μετά το κέντρο. Μιλάω με άκρο στους επιστημονικούς όρους απόψε. Ένα τσακ πιο μετά. Τσανίδης. Μόνος του μέχρι μέσα είναι άστοχος. Αλλά υπάρχει ένα ακόμα επιθετικό rebound και καλάθι. Υψηλή τον... Εδώ την Μπαμπούλα ακολουθούν κάθε φάση. Πιέζουν πάρα πολύ στην άμυνα όπως και τώρα. 16 δευτερόλεπτα, Λιούντας πέρασε ίσα ίσα. Θα χαθεί όμως η μπάλα, πίεσε και πάλι ο Τσανίδης. Αντζήμι το Σιώτα έχει πέσει κάτω. Τζίμι ζήτησε βήματα. Προσωπικός ο δίπολος δεν πήρε. Υπέροχο passing game. Ένα ακόμα teamwork θα αποδώσει καρπούς για τους τεχνικά φιλοξενούμενους. Ακόμα πιο ψηλά η διαφορά. 10-28. Λιούντας. Πολύ μεγάλες απώλειες. Όπως ανέφερε ο Λιούτας, οι δύο καλύτεροι σκόρερ της ομάδας. Τζανίδης, μία ακόμα λάθος πάσα ο Σιώτας. Θα βγάλει στο ανοιχτό γήπεδο του Τζανίδη, ο οποίος είναι άστοχος. Αλλά υπάρχει και πάλι εκεί ο Ξόμολης, ο οποίος ακολουθούσε τη φάση. 2-2, 10-30. 30 πόντι ενεργητικού για τους παίκτες του Μπαμπούλα. Τελευταία 9 δευτερόλεπτα, όλα για τους μπλε. Αντζήδης.
Γιάννης Κανέλης. Στο ένα δευτερόλεπτο πρέπει να γυρίσει. Δεν το μετρούσε αν έμπαινε. Ρεφ 10-30 λοιπόν, 20 πόντι της διαφοράς υπέρ του Μπαμπούλα. Το πιέζει πάρα πολύ και βρίσκει πολλά καλάθια στο ανοιχτό, μερικώς στο ανοιγμένο μερικώς γήπεδο. Έχει ανεβάσει πάρα πολύ τη γραμμή αμυνά του πλέον, έχει γίνει ο κανόνας από το 3-4 και μετά. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Σόνικα Αρίνα, σκορνή στο 10-30. Στο δικό είναι για τους τεχνικά συμμετούχους, οι οποίοι βρίσκονται πίσω με 20 πόντους. Κανέλης. Στο πάγκο γράφει ο Ανδριανίδης, ο διατρής Λιούτας είναι άστοχος. Πάει πάνω του προσωπικός δίπολος, ο Σεργίου, ο οποίος επιστρέφει στο παρκέ. Τζίμι έχει περάσει εκτός και ο Σκιό Ξόμαρης. Σκιός Ιώτας. Το Σκιό Ζανίδης. Τραπλή. Ζανογή. Μετσόρης. Διατρής έχοντας βρεθεί ελεύθερος, είναι άστοχος ο Σεργίου. Θέλω να τρέξουν τώρα οι τεχνικά κυβεδούχοι μέχρι μέσα. Μόνος του είναι άστοχος ο Γεωργιάδης. Αμυντικό rebound. Μετσόρης. Τι άλλο δεν πήρε ο φίλος μας με το κινέζικο στην πλάτη, δεν ξέρω το νούμερό του μέχρι στιγμής. Γιατρής Δημητριάδης είναι άστοχος. Rebound. Το κάγα. Μέχρι μέσα είναι. Θα χαθεί μάλλον η μπάλα. Δεν είναι άστοχος ακριβώς. Δημητριάδης έχει την μπάλα μέσα από τα χέρια του. Λάθος τώρα για τον Παπούλα. Γιούτας. Γιούτας. Στα 14 δευτερόλεπτα. Χέρις. Θα δώσει ένα screen και την μπάλα Λιούτα σε αυτόν. Ένα ακόμα screen. Ωραία. Πάσα πίσω στην πλάτη στο Λιούτα. Νέλης. Ανάμεσα σε δύο παίκτες θα κερδίσει το φάουλ. Έχει χειροκροτήσει τον Χατζόρη. Σύμφωνα με το ρεφ που ήταν ακριβώς δίπλα στη φάση. Μιλιάδης. Γίνει στιγμή να πάρει ανάμεσα σε δύο παίκτες. Δεν το καταλαβαίνει. Την μπάλα θα περάσει εκτός. Υπάρχει και αλλαγή κατοχής. Μπάλα έχει πάρει για τον Μπαμπούλα. Ζήτησε και δεν θέλει να χάσει χρόνο όπως φαίνεται ο Κατόρης, ο οποίος τρέχει. Γιου. Ωραία συνεργασία. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Καθώ είχε αλλάξει με την παίκτη του στη γωνιά. Γέρης. Γέρης θα πάρει ένα σκέφτο με τον Κανέλη. Παραμένει πάνω από τους προσωπικούς αντίπαλος. Κουμπέγκας. Γιούτας. Πάει μέχρι μέσα. Υπάρχει παράβαση βημάτων πράγματι. Κάνει ένα βηματάκι παραπάνω από την εντύπωση. Πριν εκτελέσει. Παμτζίδης. Μια ακόμα αλλαγή ο παίκτης. Τζόρις. Πάρει ένα screen, θα πάρει διπλό screen. Σουτ για τρεις, είναι άστοχος ο Κάγκας από την γωνία, Λιούτας στο rebound. Γιάννης. Πάει μόνος του μέχρι μέσα, είναι άστοχος. Του αρέσει αυτή η κίνηση, το έχει κάνει ανοιχτές φορές. Γιου. Τζόρις. Κάγκας. Σουτ για τρεις, είναι άστοχος, δεν θα βρεθεί ελεύθερος. Ο Κατσόρης υπάρχει μάχη για το rebound, θα βγάλει τηλεκονική του Λιούτα. Γέρης. Γέρης πάει να μπει σε δύο παίκτες. Υπάρχει ένα ακόμα στήριγμα. Το φάουλ που έχει χρωθεί στον Κάγκα, ο οποίος είδε ως βοήθεια. Γεωργιάδης θα περάσει στον πάγκο. Ανδριανίδης στη θέση του. Θα πάρει την μπάλα από την παραφορά, θα γυρίσει πολύ δύσκολο ψάθιο μόνο με ταμπλό. Μανώδος. Αυτή είναι η παραφορά με το χιγέρι. Κατσόρης. Κατσόρης ζήτησε ο Μπέρπερης να πάρει την μπάλα. Γυρίσει μετά από μια προσποίηση, καλάθι και φάουλ. Έχει χρωθεί στον Κανέλη. Δέκα 34, 0-2 δραματικά φάουλ πλέον. Ένα-2 διορθώνω. Θέλω να δώσω έμφαση στο 2. Το Μπαμπούλα είναι άστοχο στη βολή, αλλά υπάρχει επιθετικό rebound. Δεν κατάφερε να πάρει το καλάθι του Τεργίου. Τώρα θέλει να κερδίσει. Την μπάλα Γρανίδη. Την μπάλα δεν θα περάσει εκτό όμω. Εντάξει, ο Κατσόρη. Λέγκα. Δείξε ο Μπέρμπερι και θα πάρει. Μπέρμπερι θα γυρίσει. Απέναντι σε δύο παίκτε είναι άστοχο. Έχει να βάλει πλάτη και στου δύο. Γέρι στο rebound. Γρανίδη.
Γιάννης μόνος μέχρι μέσα. Είναι άστοχος ο Μπέρνης τον Κάγκα. Δεν μπορεί να πήγε να πάρει και το φάουλο του Κάρτον Φλίπερς. Τόρις. Πέροχα, άλλαξε. Άλλαξε. Πραγματικά. Πολύ ωραία με τον Σεργίου, ο οποίος έχει βρεθεί ελεύθερος. Βγήκε από τη γραμμή, δεν θα πάρει το τρίπο σε πρώτο χρόνο, ούτε σε δεύτερο, αλλά με τον Μπέρνης ο για 3. Είναι άστοχος, έχοντας βρεθεί ελεύθερος και αυτός. Δημητριάδης. 10-37. Έχει δεχτεί αλλαγή από τον Ανέλη, αν δεν κάνω λάθος, για να περάσει ο Γιωργιάδης. Για 3 είναι άστοχο. Νομίζω ότι θα πάρει λίγο τελευταίο. Πράγματι. Πράγματι αυτή η αλλαγή θα πραγματοποιηθεί μόλις τώρα. Του είπε η γραμματεία ότι θα σταματήσει ο χρόνος. 10-37 λοιπόν. Σεργίου. Ζήτησε ο Κουτσόνης, δεν πήρε σε πρώτο χρόνο. Πήρε από τον Μπέρμπρι σε δεύτερο. Θα αφήσει την πάρα στο καλάθι. Είναι άστοχος. Πήδηξε αλλά όχι σε σωστό χρόνο. Ο Γκόγκας δεν κατάφερε να πάρει το rebound. Θέλει να ανοίξει το γήπεδο. Τρέχει ο Αρχίδης, μόνο του μέχρι μέσα. Κερδίζει το φάουλ με πολύ περίτεχνο τρόπο. Από τον Μπέρμπερι. Όχι, διορθώνω. Από τον Σεργίου. Έχαμε λάθος. Για να δούμε αν θα έρθουν τώρα οι πρώτοι πόντοι ή ο πρώτος πόντος. Άρα, συγχύθηκε στην πρώτη βολή. Ο Αρχίδης. Πράγματι είναι εύκολο στην πρώτη μετά από 4 ακριβώς αγωνιστικά λεπτά. Ο πρώτος πόντος για το δεύτερο δεκάλεπτο. Για τους μπλε. Έχω εγώ στη δεύτερη. 12-17 η διαφορά στους 25. Γιου, μια μακρινή πάσα στον Κατσόρι, ο οποίος πάει ανάμεσα σε δύο παίκτες. Και που είδε πάνω ότι είναι άστοχος, ο ίδιος επιθετικό rebound. Θα αφήσει την μπάρα στο καλάθι σε δεύτερο χρόνο. Ήρθε και ο Μπέρμπερις εκεί πέρα. Οπ. Έχει δαιμονιστεί το κινητό μου, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Μπαίνουν μόνοι στους συνεντεύξεις. Όπως τουλάχι, speaking of which, συνεντεύξεις μπορείτε να βρίσκετε στη σελίδα μας στο Facebook, Μπασκετάκης Θεσσαλονίκη League. Μου δώσε μια πολύ ωραία πάσα στο κινητό μου. Θα δώσει και πλούσιο κοκκιστικό υλικό. Πάει μέχρι μέσα και χέρι ανάμεσα σε δύο παίκτες. Είναι άστοχος. Θα δει παιχνιδιού. Πάει μέχρι μέσα. Είναι έστοχος ο Κατζόρης, θα πάνε τόσο ωραία μακρινή πάσα από τον Δημητριάδη. Ακολουθούσε για συμπαίκτης, ο οποίος δεν πήρε την μπάλα. Δίνουν τα χέρια οι παίκτες. Μπαμπούλα 12-41 ετοιμάζεται να περάσει ο Σιόντας στο παρκέ στη θέση κάποιου. Λίδας. Γιάννης θα πάρει ένα σκάνδι από τον Λιούτα, θα εκτελέσει πίσω από αυτό. Απέναντι στον Μπέρμπερι είναι άστοχος. Θα έρθει το δίποντο. Γιου. Βυθίζει μπάλα στην περιφέρεια, Δημητριάδης σου για 3. Είναι εύστοχος. 12-44. Και από Γκάγκα και από τον Γκάγκα, από τους φιλοθελούμενους, τεχνικά, για το δευτερόλεπτα. Σκαστή πάσα, δεν καταφέρει να συγκρατήσει τον Γκάγκα. Ο Ανδριανίδης, υπάρχει μια ακόμα αλλαγή. Τώρα παραμένει για τους Slippers. Κατσόρις περνάει εκτός, ο σχεδόν θα περάσει στην θέση του. Ο Ανδριανίδης. Σκαστή πάσα από τον Γιούτα μέχρι μέσα, είναι άστοχος ο Αρτζίδης. Σιωτάς. Σουτιά 3. Είναι άσχοντο Δημητριάδη. Υπάρχει rebound επιθετικό. Μπέρμπερις απέναντι σε 3 παίκτες. Αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ακόμα ένα να βάλω και θα βγω κάτι τέτοιο ο Δημητριάδης. Δεν είμαι σίγουρος. Γέρις. Κάτι με στον πάγκο πάντως ο Δημητριάδης. Δημητριάδης ένα jump shoot απέναντι στο υψωμένο χέρι του Μπέρμπερι. Είναι άστοχος. Πάλεψαν ο Γκάγκας και σχέδωσε για το rebound. Στο δεύτερο δεν κυρώθηκε. Από το δεύτερο δεν κυρώθηκε, διορθώνω. Ο Γκάγκας για 3 Μπέρμπερις είναι άστοχος. Δευτεροποιείται και εκτός ρακέτας στις τελευταίες φάσεις. Ο ψηλός τον Μπαμπούλα θα γυρίσει μετά από τριπλή προσπίση να κερδίσει το φάουλ. Θα εκμεύσει μάλλον το φάουλ, διότι φέρει εκμεύσει ως πρόκειται σε τέτοια φάση. Από τον Σιόντα, ο Γκέρης. Τανίδης θα περάσει στο παρκέ. Στην Δημητριάδη και ο Τζίλι θα περάσει στη θέση του Σεργίου. Χαμηλώνει κάπως το σχήμα του Μπαμπούλα. Ο Λιούτας έχει περάσει τον πάγκο από πλευρά Σλίπερς.
πρώτη. Γέρις, 13-46. Ο Μιλανίδης είναι στο παρκέ και ο Κανέλης. Τους πέρασε καμπολίγο, 14-46. Ιδιών, ο Κανέλης δηλαδή, έχει βρει ανοιχτό χώρο. Βρήκε τον Κανέλη, κάνει μια προσπίση. Βγάλει μια πάσα στον Διατρής, ανοίγει την έφταγος, 49 υπόδειο του ενεργητικού των τεχνικών προσωπικών. 14-49. Τέσσερις πόντους στο δεύτερο ημίχρονο, στο δεύτερο δεκάλεπτο για τον Clippers. Κυριάδης, έφερε μια πάσα, θα την βρει τελικά. Γιατί ο Κανέλης εκεί πέρα δεν πήρε παρσιδέστερο χρόνο τον Αντριανίδη. Θα πάρει ένα τζαμπ σουτ, είναι άστοχο απέναντι στον Μπέρμπερι. Ταμπλό μόνο. Τανίδης, μπαλιά του τεχνικό σκήνο, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Με πολύ μεγάλο άλμα, 14-51. Λίγο άβολο γιατί ομολογουμένως όταν ακούγουμε μόνο εγώ και μη κοιτάνε λίγο περίεργα οι παρευρισκόμενοι στη Sonic Arena. Ένα running floater είναι εύστοχος όμως ο Ρανίδης. Το έχω συνηθίσει πλέον. Τζίνι θα βγάλει μια πάσα γκάγκες, θα σε κερδίσει δεύτερο χρόνο, ύψασε για τον Μπέρμπερι. Θα φύσει την πάρα στο καλάθι, είναι άστοχος. Πήκε για τον επιθετικό rebound σχέδος, αλλά έχρισε μέσα από τα χέρια του, αλλά έχρισε και ο Αυτζίδης. Πήγε να περάσει ανάμεσα από δύο παίκτες, να περάσει ανάμεσα από την αμυντική κλειδαρότρυπα. Ο Τζανίδης θα κερδίσει το φάουλ από τον Αυτζίδη. Ένας εκ των δύο παίκτων από τους οποίους πήγε να περάσει ανάμεσα. Μια ακόμα αλλαγή, Λιώτας, θα περάσει μετά από πολύ λίγη ώρα στη θέση του Κεκέρι αυτή τη φορά. Δήμη, σουτ για τρεις, είναι άστοχος ο Τζανίδης. Αμυντικό rebound από τον Γεωργιάδη. Γεωργιάδης, ο Γιωργιάδης για το κλέψιμο, έχει βρει το διάδρομο, πάει ανάμεσα από μέσα. Ανάμεσα από μέσα, ωραίο. Έχει να βγάλει μια πάσα, αλλά είναι άστοχος ο παίκτης των τεχνικά κυβερνούχων. Ταχύτατα για μία ακόμα φορά ο Τζανίδης είναι εύστοχος. Έχει κάνει πάρα πολλές φορές και σε πρώτο και σε δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Μιλανίδης. Γιάννης. Κανέλης. Πάλι ο Μιλανίδης. 14 λεπτά. Υπάρχει σκληρή πολύ φάουλ. Γιάννης πήγε προηγουμένως, διορθώνω. Νομαδικά. Δύο πολλές. Φάουλ που έχει χρειωθεί στα Σιώτα. Αυτό στην πρώτη δουλειά της. Αυτό στη δεύτερη, 10-53. Τανίδης πήγε ο Τιμή Πάσα. Καλό πάση για εξούτ για τρεις. Τζιμ είναι εύστοχος. Βγάλετε επίσης τον respect. 17-56. 29 από ό,τι διαφορά. 1-20 για τη συμπλήρωση του πρώτου μισού. Πήγαινε για να βγάλει μια πάσα, δεν καταφέρει να συγκριθήσει, δεν αντιλήφθηκε ότι ερχόταν σε αυτόν η μπάλα ο Αντριανίδης. 2-2 ενός, ωραία πάσα στον Μπέρμπερ, αυτός θα αφήσει τελικά την μπάλα στο καλάθι από τον Αντριανίδη. Αυτζίδης, Αντριανίδης, στα 10 δευτερόλεπτα. Πάει μόνος του μέχρι μέσα, ένα running floater είναι άστοχος. Μπέρμπερι στο rebound. Τίμι. Αντριανίδης, ένα sidestep shoot για 3 είναι άστοχος. Τίμι πήγε το rebound. Δεν το κατάφερε. Αντριανίδης. 7-58, υπάρχει τη flex από τον Κάκα, δεν καταφέρει να συγκρατήσει την μπάλα, σκάστη πάσα. Ανέλης θα γυρίσει απέναντι σε δύο παίκτες, ανάμεσα σε δύο παίκτες. Λαμβάνοντας από τον Γεωργιάδη, είναι άστοχος. Έχει στο rebound, ζήτησε ο Μπέρμπερις, είναι στο ανοιχτό γήπεδο, έχει έρθει προσωπικό στον αντίπαλο. Μετά από μια προσπίση τον έχει βάλει πλάτη, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Έχει βάλει πλάτη τον Αντριανίδη. 17-60. Λίδος. Στα 5 δευτερόλεπτα. Αυτζίδης, σου για 3 έχουν δοθεί ελεύθερος, είναι εύστοχος. Buzzer beater, 26-60, 3 σκορ, Sonic Arena.
40 πόντι, η πόντι της διαφοράς, λαμβάνοντας πάρα πολύ μεγάλα αποθέματα ενέργειας από την άμυνά τους, από την συλλογική και ατομική άμυνά τους, η περίπτωση Μαμούλα, πραγματοποιώντας συνεχείς αλλαγές. Και από τον πάγκο στο παρκέ και μέσα στο παρκέ, ιδιαίτερα ευέλικτο το σχήμα τους και στην άμυνα και στην επίθεση, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη Sonic Arena, 40 στην πρώτη πρόταση, ωραίος, σπίτι να τον πετύχει. Όλα έτοιμα λοιπόν για να ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Πρώτη κατοχή είναι για τους τεχνικά φιλοξενούμενους, για τον Παμπούλα. Σεργίου ετοιμάζεται να επαναφέρει. Την λογικά θα πάρει πράγματι. 20-60 λοιπόν, τρίπλο σκορ στη Sonic Arena. Κάγκας. Παλτζίνι. Γιατί ελάχιστο δεν πήρε το τρίπλο Κατσόρης. Μέσα θα αφήσει την πάρα στο καλάθι από μια προσπίση. Σεργίου, και την είχε επιτυχθεί. 20-62, ανεβαίνει και πάλι ακόμα περισσότερο αυτή τη φορά στους 42 πόντους. Χέρις, ζητάς. 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 Στη μέσα. Δεν θα μπει το καλάθι. Βλέπεις πάνω στον ρεφ λίγο. Εκεί όλα καλά. Δύο βολές. Γιάννης. Ρίτο. Εδώ στην πρώτη. Ρίτο φάλτσο το έχει που έκανε. Εδώ στη δεύτερη, 22-62. Μέσα Πατσόρης, ανάμεσα στους δύο παίκτες, ανάποδο lay-up! Απέναντι και είσαι τρίτο παίκτη. 22-64. Θα ανέβει στο Κατσόρι. Μεγιάδης δεν θα πάρει το μακρινό δίποντο. Μεγιάδης ζήτησε την μπάλα ο Λιούδας, πήγε να την πάρει σε δεύτερο χρόνο, να πάρει τη φλέξη όμως από το δεύτερο παίκτη που πήγε πάνω στον Ανδρεανίδη. Ωραία πάσα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ο Τσόμαλης, ο οποίος έχει περάσει μετά από αρκετή ώρα στον αγωνιστικό χώρο, εμβάνοντας ωραία από το Σεργίου. Λιούδας κατεβάζει την επίθεση. Ανδριανίδης. Ένας κανένα από τον Κανέλη, ο οποίος βοηθήθηκε από την παίκτες. Και ο Γεωργιάδης δεν πήρε στη γωνία σου για τρεις. Λιούδας είναι εύστοχος. 25-66. Ένα ακόμα δέσιμο κορδονιόν από τον Τζίμι αυτή τη φορά. Κατσόρι. Πάνε να... από τον Τσόμαλη μέχρι μέσα. Στέκεται στον αέρα, θα κερδίσει το φάουλ του Κανέλη για δύο βολές. Εύστοχος. Στην πρώτη βουλή ο Κατσόρης. Άστολος τέσσερι επιθέτει κόρη μπάουντ όμως και πάλι από τον Τσόμαλη. Ανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Θα είμαστε Τσόμαλης απόψε. 25-68. Μεριάδης. Λιουτάς. Στην πάσα Κανέλης θα γυρίσει ακοπή αλλά με φάουλ. Από τον Κατσόρη. Ρεφ, ποιο νούμερο? 22. Έστω εγώ στην πρώτη που λέω Κανέλης. Έστω εγώ στη δεύτερη. Rebound, ο Τόρις πάει μέχρι μέσα απέναντι στον Καραγκίνα, άστοχος. Επιθετικό rebound με δεύτερη προσπάθεια από τον Τσόμαλη και πάλι εύστοχος. Έστω πως. Ζανίδης. Γιάδης. Έστω
ανάσα, κανένα στα γυρίσια. Αντιλήφθηκε το γεγονός ότι ήταν ελεύθερος. Ήταν ανοιχτά πίσω του Ωστεργίου. Το ελεύθερο σκόρερε, το 71. Τζίμι. Σουτ για 3, είναι άστοχος ο Μπέγας. Έχει επιθετικό ριμπάν, το ξεκούβαλε, είναι άστοχος και πάλι επιθετικό ριμπάν με τη μία. Στο καλάθι Ωστεργίου. 28-73. Γιάννης. Γιάννης. Ένα μισό από δύο παίκτης ο Γιγέρης είναι άστοχος. Πήγε το επιθετικό rebound σε τρίτο παίκτης ο Τζίμι και εκεί πέρα τα κατάφερε. Γιάννης. Τζίμι σουτ για 3-0 θα πάρει. Η σουτάρι φωνάξε κάποιος από τους Slippers. Τροφοδότησε. Ο Κατσόνο ο οποίος πήγε μέχρι μέσα και θα κερδίσει το φάουλ. Που έχει κρυφθεί στο κανέλι. Δύο βολές. Ζατόρι. Τέταρτο. Τέταρτο φάουλ. Τέταρτο κανέλι. Άστοχος στη δεύτερη ο Ζατόρις. Κανέλις. Μπάλα υπάρχουν 5 παίκτες, δεν υπάρχει έκτος. Τον πάγκο των Slippers, Γεωργιάδης. Για 3 είναι άστοχος ο Μίτας. Δεν ξέρω αν είναι στο γήπεδο. Όσο ενδεχομένως άμα κάνει ακόμα ένα φάουλ ο Μίτας θα μείνουν με 4 Slippers, δεν ξέρω. Όντως μέχρι στιγμής δεν υπάρχει εκτός παίκτης. Τζόρις. Τζίμι πήρε από τον Γκάγκα σου για 3 είναι άστοχος ο Μίτας. Στομένο χέρι του Γεωργιάδη. Επιθετικό rebound σου για 3 θα το πάρει. Άρα θα το αποδοτήσει για αυτού το Κατσόρι ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Ζεργίου. 2-2 τα παρικά. Γιάννης. Γιάννης πάει κατά μέτωπο μέχρι μέσα είναι έστοχος. Κέρδισε και τον Τζίμι και τον Τσόμαλε ο οποίος ήρθε ως βοήθεια. Ζεργίου θα κατεβάσει. 30-75. Double score and a half. Σόμαλης θα αφήσει πάρα πολύ ψηλά. Άστοχος πάρα πολύ ψηλά και πάλι με τη μία το επιθετικό rebound του Σεργίου. Και το καλάθι. 30-77. Ιωαννίδης. Ιωαννίδης. Γυρίσει ένα υπόγειο lay-up. Πολύ δύσκολη προσπάθεια είναι άστοχος. Ιωαννίδης. Σεργίου διορθώνω. Βάλει Σεργίου, άλλαξε τον Τζίμι Καθόρης. Καλό πάση James στη γωνία, έχει βρει ελεύθερος, κοίταξε το τρίποντο, αλλά δεν το πήρε ο Τζίμι. Υπάρχει deflection από το Λιούτα. Στην πάση μου πήρε ο Τζίμι από το Σεργίου. 7 δευτερόλεπτα Τσόμαλης. Σου για 3, είχε πολύ ώρα να εκτελέσει. Να σώχασε επιθετικό rebound και ανάποδο layup. Δεν είχε εκτελέσει, δεν είχε ανανεωθεί ο χρόνος της επίθεσης, καθώς δεν είχε βρει σίδερο. Όσο του πήρε ο Τσόμαλης, ανάποδο layup από τον Κάγκα. 30-79. Γεωργιάδης. Βλέπω τον Λιούτα. Θα δώσει ένα screen Γεωργιάδης. Θα σταματήσει, έκανε κίνηση, θα δώσει στον Λιούτα. Αυτός ένα running floater, είναι άστοχος. Σοβαρή στο rebound. Μέσα υπέρχει πάσα, δεν κατάφερε ο Τσόμαλης να πάρει να βάλει το καλάθι. Επιθετικό rebound του Τσόμαλη. Δεν κατάφερε να βάλει το καλάθι. Μετά από επιθετικό rebound Γεωργιάδης. Γεωργιάδης ανάμεσα σε δύο παίκτες. Πήγε να κάνει κάτι πολύ περίεργο, δεν το βγήκε. Τζίμι, στέλνει μια μακρινή πάσα. 4-5. Για 3 εύστοχο από τον Σεργίου. 30-82. Κανέλης. Κέρις. Κιάννης, κάνει του Γκάγκας. Κιάννης σου για 3 θα το πάρει τελικά απέναντι στα... θα φέρνει και στο χρόνο που τελείωνε στα 4 δευτερόλεπτα. Τόμαλης, με προσπάθεια από το Σεργίου. 3-25 γιατί συμπλήρωσε 30 αγωνιστικών λεπτών. Σου για 3 κοίταξε τη γραμμή, είναι εύστοχος ο Γκάγκας.
Νιούτας. Γεωργιάδης. Στα 14 δευτερόλεπτα πάρει ένα screen από τον Κανέλη. Βγήκε, δεν πήρε το τρίποντο όμως. Το δευτερόλεπτο θα πάρει ένα screen από τον Ανδριανίδη. Μέχρι μέσα ένα jump shot από το επίσης των Ολυμπιών. Είναι έσοχος και γέρης. 32-85. Μάνο. Κίνη. Αριστερά και φως. Κίνη ίσως για τρεις μπορούσε να πάρει, δεν πήρε. Κάγκα στροφοδοτήθηκε από τον Σιλκίου. Δεν κατάφερε να πάρει ο Κουτσόρη την μπάλα. Τζίμι θα συγκρατήσει όμως απέναντι στον Ανδριανίδη. Αφήσει την μπάλα στο καλάθι Τζόρι, ο Μάγκα από τον Τζίμι. Άστοχο όμως. Χέρμπολ γέρισε μια πολύ μακρινή πάσα. Δεν θα δει το Γεωργιάδη. Το βγει, έκλεψε. Είχε πηγή πιο μπροστά. Για 3 στα 20 δευτερόλεπτα. Είναι άστοχο. Μπάλα θα στάσει τον Κάγκα όμως. Τζίμι για 3 είναι άστοχο. Να τώρα στο εκθετικό rebound, ένα ακόμα. Γίνεται με τον τρίποντο στα 8 δευτερόλεπτα. Κανέλη τον Λιούτα. Περνάει, πάει μέχρι μέσα, κόμπι και από τον Κανέλη. Πού είχε έρθει βοήθεια. Το δεύτερο παίκτη, ο Ρόζιο. Βοήθεια ακριβώ. Ο Δρανίδη μέχρι μέσα είναι άστοχο. Στα κύβε το rebound. Στου για 3 μετά από προτροπή από τον πάγκο είναι άστοχο ο Γκάγκα. Πάρα πολύ ψηλά ο Μαρίζη. Ένα ακόμα επιθετικό rebound. Είναι άστοχο αυτή τη φορά. Να ποδο λέει άφηνε. Άστοχο του Σεργίου. Γιάννη, για να βάλει μια ωραία σκαστή πάσα στον Κανέλη. Πάρα θα περάσει εκτός μετά από παρέμβαση από τα πόδια αντιπάλου. Νούμερο. Γιάννη. Θα βάλει μια πάσα. Κάνει την μπάλα. Βγήκε από τον Τσόμελη. Πάρα πολύ ψηλά τι έκαναν. Τσόμελη και. Γιου. Κανέλης, ωραία πάσα θα πάρει από τον Ανδριανίδη, ο οποίος θα γυρίσει, είναι άστοχος επιθετικό rebound και θέλει πολύ πληρονεκτικό σημείο ο Ανδριανίδης. Θα γυρίσει, ωραία πάσα στον Κανέλη, ο οποίος πάει μέχρι μέσα, ανάποδο lay-up, υπόγειο lay-up, διορθώνω. Ο ίδιος το επιθετικό rebound, πάρα πολύ ψηλά δεν κατάφερε να πάρει το επιθετικό rebound ο Ανδριανίδης. Αλλά θα συγκρατήσει την μπάλα με το αποκλέψιμο. Σωμαλής θα κατοχυρώσει το rebound τελικά. Αμυντικό. Γιου. Γκάγκας ύψωσε για τον Ξόμαλη, ο οποίος θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Μία ακόμα υπέροχη συνεργασία. Μέχρι στον παίκτον του Παμπούλα. Για το 8 δευτερόλεπτο για συγκλήρωση 3 αγωνιστικών δεκαλέπτων. Λίτας. Σπάσα ο Κανέλης. Ένα jump shoot, Γεωργιάδης θα το πάρει με μεγάλη καμπύλη, να άστοχος, θα πάρει στο rebound. Μακρινή πάσα στο Σταγίου, ο οποίος θα πάρει ένα μακρινό shoot, είναι άστοχος. Μπορείς να πάει μέχρι μέσα, να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Αρκετά εύκολα, δεν θεωρώ. Γρανίδης, 4 νόμιζα έγραφε, λέει. Στο πάγκο χαμογελώντας, Γεωργιάδης θα γυρίσει μετά από μια προσποίηση στον Τζόμαλη, είναι άστοχος. 5 δευτερόλεπτα, Τζόμαλης, τρέχει. Τζόμαλης θα δώσει την μπάλα, του για να φύγει λίγο την ψυχή μου. Buzzer beater στα 5 δευτερόλεπτα τρέχοντας. Δεν έδωσε στον Σεργίου, ο οποίος παραμόνευε. 32-91 λοιπόν. Σκορ μετά από 3 αγωνιστικά δεκάλεπτα. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την τέταρτη και τελευταία ενιαία περίοδο. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στη ζώνη Καρίνα. 32-91 το σκορ μετά από 3 αγωνιστικά δεκάλεπτα. Βρίσκονται μπροστά. 59 πόντους η επίθεση του Μπαμπούλα, έχοντας αποκρυπτογραφήσει σε πολύ καλό βαθμό τα plays, τα ατομικά και τα συλλογικά των αντιπάλων τους. Λαμβάνοντας πολλά, πολύ μεγάλα αποθέματα ενέργειας από την άμυνα για την επίθεση. Πρώτη κατοχή είναι για τους Slippers. Ανδριανίδης. Γιάννης στα 11 δευτερόλεπτα πήγε ανάμεσα από δύο παίκτες, πήγε να βγάλει μια πάσα στο Κεκέρι, εκεί που νόμιζε ότι είναι ο Κεκέρις. Τώρα θα περάσει εκτός. Και είναι εκεί πάλι για τους Slippers. Γιάννης. Κανέλης θα γυρίσει, πήγε κάνει έναν άποδο, λέει, δεν τα κατάφερε. Τσόμαλης, έχει περάσει στην παρτιά της Ανίδης μετά από πολλή ώρα, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Το έκανε πολλές φορές στο πρώτο ημίχρονο και δει στο πρώτο δεκάλεπτο. Γιούτας.
Μπάσα Κανέλης συγκεντρώνει στα 17 δευτερόλεπτα. Κάκας. Κιώτα σου για 3 με μεγάλη καμπύλη, είναι εύσταχος. Φτάσει τα 24 πλέον για Μπούλα. Τρίποντα 3 στα 10 για Σλίπερς. Ο Μπούλας έχει 21 assist για μόλις 3 λάθη. Γέρις, χτυπάς τον Λιούτα. Λιούτας. Κανέλης θα γυρίσει, θα πάρει ο Λιούτας, ενδεχομένως δεν ήταν για αυτόν η πάσα, αλλά ο Κεριάδης δεν πήρε. Και πάει αλλού, ο Λιούτας πάει μέχρι μέσα, θα κερδίσει το φάουλ σε μικρό χρόνο. Από τον Ξόμαλη. Για 2 βολές μάλιστα. Μάλιστα, οκ. Μάζος με πρώτη βολή, λίγο Λιούτας. Αυτό στη δεύτερη, πολύ ψηλά ο Ξόμαλης για ένα ακόμα rebound, αμυντικό αυτή τη φορά. Ωραίες τρύπες μπαίνεται στον Γεωργιάδη, θα γυρίσει ένα fade away shoot, άστοχος, Γεωργιάδη το rebound. Τι πάσα, Νέλης είναι άστοχος. Ανίδης, 2-2 ενός, πάει μόνος μέχρι μέσα, ωραία πάσα, θα την αφήσει στο καλάθι, θα τη μετατρέψει σε assist. Ξόμαλης, Λιούτας, για 3, είναι άστοχος, κανένας στο rebound. Είναι άστοχος. Κοινή πάσα, θα την αφήσει στο καλάθι. Σιώτας 32% μπαίνει το τριψήφιο στο ενεργητικό τους οι τεχνικά δεσενούμενοι. Λιούτας θα δώσει ένα screen, θα πάρει την μπάλα στο χέρι. Κανέλης στα 4 δευτερόλεπτα θα γυρίσει. Υπόγειο λέει άπειν εύστοχος απέναντι στο προσωπικό του αντίπαλο στην Μηφιάδη. 34%. Κανίδης. Κανίδης στέκεται ένα jump shoot, είναι άστοχος, κέρδισε το rebound. Κέρδισε. Κέρδισε, να δω το καθρό, το ζήτησε ο Λιούτας, δεν πήρε, πάει μέχρι μέσα, είναι έστοχος. Βέρνει και στο Σιώτα. Κανίδης. Κανίδης άλλαξε τον Δημητριάδη, ο οποίος έχει περάσει μετά από πολλή ώρα στο παρκέ σου. Για 3 είναι άστοχος, Γεωργιάδης στο rebound. Γεωργιάδης. Στα 15 δευτερόλεπτα. Για 3 είναι έστοχος, θα παίρνει στο Τζόμαλη. 39%. Κανίδης. Ωραία τρίπλα απέναντι στον Αντελανίδη σου πια 3 Δημητριάδης είναι άστοχος. Σόμαλης είναι και εκεί για ένα ακόμα επιθετικό rebound. Θα αφήσει τη βάση στο καλάθι, είναι εύστοχος. 39-102. Κανέλης, Λιούτας. Θα κλέψει την μπάλα ο Τσανίδης. Μπάλα δεν πήγε στον παίκτη το οποίο ήθελε ο αντίπαλος του. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι. Μία ακόμα φορά ο Σιώτας. Έπινε στον επίδοξο στο τελικό παιχνίδι. 39-104. Και Γέννης. Περάσει και από τον Λιούτα, θα εκτελέσει πίσω από αυτό. Είναι άστοχος. Αλλά πήγε και βγήκε. Το Λιουτάκι το οποίο έχει πάρα πολύ μέρα εντός. Λοιπόν, Τζανίδης. Σαμόλις δεν καταφέρει να σε κρατήσει ο Κεριάδης. Βγήκε από μπροστά. Πέρασε τον Τζανίδη τώρα. Ωραία συμπίπτωση για να τον πάει μόνος μέχρι μέσα. Ωραία πάσα στον Κανέλη. Από τους ενεργείο τους 15 δευτερόλεπτα. Έχουν επιστρέψει οι στρογονάπαντες πλέον. Κανέλης. Γυρίσει, έκανε μια προσπίση, θα βγει την μπάλα στο καλάθι. Ωραίο spin move, απέναντι
30. Και δώσε. Νόμαλης, μετά από καλό παστική έχει για να πάρει το σέντρο, είναι βασιλάθος όμως. Ανέλης μέχρι μέσα, είναι άσχος να ξεκάτσαν υπόγειο λέει από μια κίνηση που του αρέσει αρκετά. Σανίδης, ο Τριάδης θα πάρει ένα ακόμα τρίποντο, είναι άστοχος, επιθετικό rebound, πάντως για το οποίο βρίσκεται και εκεί. Θα χάσει την μπάλα του Τριάδης όμως. Λάθος, Μπέρμπερις. Περάσει στη θέση του Σόμαλη. Πάρει κάποιος ανάστος ο μέρος φιλός των Τον Μπαμπούλα. 0-1 μόλις το φάουλ. Ανέζει 4 από την τρίτη περίοδο και παίζει αναγκαστικά καθώς δεν υπάρχει αλλαγή για τους τεχνικά εκπαιδεύους. Βίτας. Για 3 είναι άσχος. Πολύ ψηλά δεν κατάφερε να πάρει το επιθετικό ριμπάντο για Γιουγιάδης. Γιουγιάδης. Στα 20 δευτερόλεπτα θα αφήσει μπάλα στο καλάθι. Ένας ακόμα εκνηδιασμός. 41-106. Βίτας. Κέρις. Κάτι για φάουλ να γίνει φάουλ, φωνάζει ο Τίμι. Αρχιτά επίμονα. Πράγματι, Γιουγιάδης θα κάνει φάουλ για να πραγματοποιηθεί η αλλαγή. Τζόρις θα περάσει στο παρτιά αλλάζοντας τον Αργάγκα, ο οποίος έκανε το φάουλ μετά από προτροπή από τον Τίμι στον Πάγκο. Είναι το χέρι τώρα με τον Ζανίδη, ωραία σκηνή. Με τον αθλητισμό γελάνε και οι δυο τους. Τον Ζανίδης. Το Πάγκο σου για 3 είναι άστοχος. Γέρις, Μπέρμπερις. Ζανίδης, καλό πάση του Γιούγκου Τριάδη, θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι απέναντι στο Κικέρι, είναι εύστοχος. Ζανίδης. Ζανίδης, Λιούτας έχει ανέβει για να δώσει το screen. Και ο Κανέλης είναι εκεί πέρα, ωραία πάσα θα πάρει. Θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι, όχι, είναι άστοχος, ο ίδιος επιθετικό rebound. Κόβεται αλλά με φάουλ από τον Σιώτα. Ένας στις βολές, ας βγω στην πρώτη. Έφυγω στη δεύτερη. 42, 18, 10 στις 16 για σλίπερ στις βολές, 5 στις 9 για Μπομπούλα. Για 3 είναι άστοχος. Ξέρετε τι πήγε να κάνει εκεί πέρα ο Μπέρμπερις. Αν έβγαινε αυτό θα ήταν σίγουρα στο επερχόμενο top 10. Τελευταία 3 λεπτά λοιπόν στο παιχνίδι, 95 δευτερόλεπτα πριν την έναρξη της crunch time της Ανδεκαρίνας. Γέρις μπάλα θα περάσει εκτός. Τελειάδης. Στα 10 δευτερόλεπτα σου για 3. Ωραίο φόρμι είναι άστοχος. Μπέρμπερις στο rebound. Και ξεχυθεί σαν το γύρο θα πάρει ο Σιώτας. Πήγε να βγάλει μια πάσα. Μπήκε στον Τανίδη ο οποίος έχει χρηστεί από 2. Τανίδης. Θα αλλάξει η ταχύτητα. Πάει μέχρι μέσα. 42 κατά 10. Είδα. Τελειάδης. Χόμενος από κέντρο 0-3, έχουν 4 φάουλ να δώσουν οι παίκτες. Το Σλίβερς υπάρχει επιθετικό rebound μετά από άστοχη προσπάθεια του Κανέλη. Είναι εύστοχος απέναντι στον Μπέρμπερι. Ο Θημένο νίκησε σε αυτή τη φάση. Ο Μπέρμπερι θα ψάξει μια μακρινή πάσα. Θα βρει το Σιώτα. Στο για 3 θα το πάρει λογικά. Πράγματι, ο Τζοζεφ ελεύθερο. Ο Τζανίδη είναι εύστοχος. 44-113. Διάτη. Λίτα στη γωνία, ένα μακρινό jump shoot, είναι εύστοχος. Ο Γκρινίς του Κατσόρη, ο οποίος δεν πήγε στα έγκαιρα πάνω του για να αποτρέψει από το να πάρει το shoot και να εύστοχη. Ήταν ήδη. Ήδης, γυρίσει, πολύ δύσκολη προσπάθεια, είναι άστοχος. Ο Κανέλης στο rebound, παραμένει παραπορεμένο. Μεταξύ το στάκι, το σταγωγικό.
100 τελευταία δευτερόλεπτα στην τέταρτη περίοδο. Συγκράτησε ο Γεωργιάδης, δείξε ο Κανέλης δεν πήρε. Γιέρης. Θα πάρει τώρα στα 9 δευτερόλεπτα. Κανέλης κατάφερε να συγκρατήσει ο Ανδριανίδης. Υπάρχει προτροπή για τον Τζα 3, θα το πάρει ο Δημητριάδης, είναι άστοχος και γέρει στο rebound. Υπάρχει η deflection, κλέψει το τελικά από τον Μπέρμπερι. Για να δύο ενός, για να δούμε. Σχεδάς, ένα jump shot στα 18 δευτερόλεπτα, η μπάλα πήγε και βγήκε στα νύχτα, πήγε για το επιθετικό rebound, πήρε την μπάλα από το χέρι του και γέρει. Πήγε από το τρίποντο του Τζα 3, είναι άστοχος, ο Γιούτας θα πάρει το rebound, θα βρει την μπάλα. Ζανίδη. Στον Ανδριανίδη διορθώνω, μέτρησα το 77 και την κατάληξη του επιθέτη, μάλλον θα περάσει εκτός όμως από τον ίδιο. 46,7 έχει τη λήξη στην τέταρτη περίοδου και στην τέταρτη περίοδου. Τσανίδης. Μπερμπερίς, Σουρκιά 3. Είναι άστοχος, σχεδόν δεν κατάφερε να πάρει το επιθέτη στο rebound. Δημητριάδης μετά από μια τρίπλα βγήκε και πάλι από το τρίποντο. Πάρει το μακρινό σουτ, είναι άστοχος, ανέλυξε το rebound. Γέρης. Έτσι πήγε να βγάλει μια πάσα. Τανίδης έχει βγει ελεύθερος. Θα αφήσει την πάσα στο καλάθι. Όχι, Μπέρμπερις ακολουθούσε τη φάση. Θα την αφήσει αυτός. Πήγε ένα επιθετικό rebound. Αρκετά εύκολο ο Μπέρμπερις. Για τους λάτρεις των στατιστικών. 11 δευτερόλεπτα. Όλα για τους Clippers. Θα αφήσει την πάσα στο καλάθι ο Γεωργιάδης. Τελικό σκορ λοιπόν 46-115. 1,3 και είναι και η τρίτη σερή Evolution League για τον Παπούλα. Πολύ μεγάλη διαφορά, λαμβάνοντας πολύ μεγάλα αποθέματα ενέργειας από την άμυνα σε πράγματα τα οποία δεν κατεγράφησαν στα στατιστικά, καθώς είχαν 11 κλεψίματα έναντι 4. Επίσης 26 assist και μόλις 6 λάθη. Κάπου εδώ πέρα ολοκληρώνοντας την επαναμετάδοση από όλους όσοι συνεργάστηκαν για να έχετε οπτικό οξυστικό υλικό. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε τέλεια, να ακολουθείτε τα δικά σας όλα αυτά τα πολύ κλεισιά αλλά πολύ σημαντικά. Γεια σας.